απαντήσαμε με πόλεμο και συνεχίζουμε. Συλλογικά, οργανωμένοι στα σωματεία μας. Αυτοί έχουν τους νόμους τους και μπορούν έντρομοι να κηρύσουν τις απεργίες μας παράνομες, να ρίχνουν λάσπη, να στείλουν προβοκάτσιες. Εμείς όμως έχουμε το συλλογικό οργανωμένο αγώνα μας. Είμαστε οι πολλοί και το δίκαιο μας θα κριθεί στους δρόμους. Τόσο την προηγούμενη Πέμπτη, στη μαζική δυναμική απεργία μας, όσο και σήμερα, η απέτησή μας είναι μία. Το νομοσχέδιο έκτρωμα να αποσυρθεί τώρα, να πεταχτεί στα σκουπίδια. Οι σύγχρονοι όροι δουλείας που θέλουν να μας επιβάλλουν δεν θα περάσουν. Δεν θα επιτρέψουμε να μας δέσουν χειροπόδαρα για να εξυπηρετήσουν την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων. Όσο σάλιο και να χαλάσει ο κύριος Χατζηδάκης και τα διάφορα παπαγαλάκια της κυβέρνησης, κάνοντας εδώ και ένα μήνα το μαύρο άσπρο, το μόνο που καταφέρνουν είναι να γελιοποιούνται. Γιατί είναι γελίο και θέλει θράσος να προσπαθούν να μας πείσουν ότι το 2021 είναι πρόοδος και εξυγχρονισμός, να δουλεύουμε δεκάωρα και Κυριακές, να δουλεύουμε τσάμπα, να μην πληρωνόμαστε τις υπερορίες. Είναι ταυτόχρονα γελίο και εξοργιστικό να μας λένε ότι δεκάωρη εργασία θα εφαρμόζεται μόνο όταν τον θέλει ο εργαζόμενος. Ότι έτσι ο εργαζόμενος φοιτητής θα εξασφαλίζει ώρες και μέρες για την περίοδο της εξεταστικής του. Η εργαζόμενη μητέρα τις Παρασκευές για τα παιδιά της. Ο εργαζόμενος μέρες για μια δύσκολη στιγμή όταν αρρωσταίνει αυτός ή κάποιο μέλος της οικογένειας. Τα λένε συνάδελφοι αυτά την ίδια στιγμή που χιλιάδες εργαζόμενοι στο εμπόριο ζούμε από πρώτο χέρι τα ωράρια λάστιχο, σύμφωνα με τις ορέξεις της εργοδοσίας και τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Λάστιχο ωράρια, λάστιχο ζωή, οργάνωσου τώρα για την ανατροπή. Όταν το δεκάωρο, τα σπαστά ωράρια, οι απλήρωτες υπερορίες είναι καθεστώς και θηλιά στο λαιμό μας. Επιβάλλονται με το έτσι θέλω και όχι από επιλογή μας. Όταν οι άδειες και τα ρεπό δίνονται όταν και όπως θέλει η εργοδοσία. Φτάνοντας στο σημείο να χρεώνονται άδειες εν αγνία των εργαζομένων ακόμα και την περίοδο των αναστολών. Όταν οι εργαζόμενες μητέρες δεν προλαβαίνουν να δουν τα παιδιά τους, να τα φροντίσουν, να παίξουν μαζί τους, ακροβατώντας τα όρια της σωματικής και ψυχικής εξάντλησης. Όταν δεν τολμάς να δηλώσεις ασθενής, γιατί δρομολογείται στο άψε σβήσε η απόλυση, όπως έγινε με τις συναδέλφισες από τα Τζάμπο. Την ίδια τύχη είχαν και οι συναδέλφισες που τόλμησαν να κάνουν οικογένεια. Και αν δεν τις απολύσουν, τις εξαναγκάζουν σε παρέτηση. Όταν οι εργαζόμενοι φοιτητές αυτή την περίοδο στερούνται με το έτσι θέλω τη φοιτητική τους άδεια, αυτή που δικαιούνται για να διαβάσουν και να δώσουν τα μαθήματά τους, γιατί έχει δουλειά και δεν βγαίνουν οι βάρδιες, όπως λέει η εργοδοσία. Συναδέλφοι σε συνάδελφοι, η Νέα Δημοκρατία, εκτός από το χτύπημα του οκτάωρου, του σταθερού εργάσιμου χρόνου, επιδιώκει να ξεμπερδεύει μια και καλή με την κυριακάτικη αργία. Στο εμπόριο η εργοδοσία έχει εξασφαλίσει εδώ και χρόνια νόμους και υπουργικές διατάξεις για να μπορεί να λειτουργεί τα καταστήματά της σχεδόν όλες τις Κυριακές. Η Κυριακή Αργία είναι των εργατών, όχι στα ωράρια των κόσμων.
να την απελευθερώσει για την πλειοψηφία των κλάδων. Και η Κυριακή Αργία να θεωρείται μία κανονική εργάσιμη μέρα. Το έδαφος για το οριστικό τέλος της Κυριακάτικης Αργίας έχουν στρώσει τόσο το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία το 2013, νομοθετώντας δουλειά 8 Κυριακές το χρόνο, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ το 2017, νομοθετώντας δουλειά 32 Κυριακές το χρόνο, από το Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο. Ο ΔΕ ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά το 2015 έταζε την κατοχήρωσή της. Σήμερα, με όχημα την πανδημία, εκτός από την Κυριακάτικη Αργία, στο εμπόριο η Νέα Δημοκρατία κατέργησε και τις επίσημες αργίες, ορίζοντας τα φυσικά καταστήματα των εμπορικών επιχειρήσεων ως κέντρα διανομής, προσθέτοντάς τα στις εξαιρέσεις για την Κυριακάτικη Αργία, αλλά και για κάθε αργία, δίνοντας την ουσία το δικαίωμα στην εργοδοσία να ανοίγει 365 μέρες το χρόνο. Και ταυτόχρονα διεύρυνε το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων στο λιανεμπόριο από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι τις 9 και στα σούπερ μάρκετ από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Η επιχειρηματολογία των εκάστοτε κυβερνήσεων με κάποιες παραλλαγές πάντα ήταν η ίδια. Δεν μπορεί να έρχονται οι τουρίστες και τα καταστήματα να είναι κλειστά. Θα ανοίξουν θέσεις εργασίας. Θα ενισχυθεί το εισόδημα των εργαζομένων. Η πραγματικότητα τους διαψεύδει. Οι εμποροϋπάλληλοι αναγκάζονται σε εργασία 7 μέρες την εβδομάδα, μέχρι και 12 συνεχόμενες μέρες. Σε πολλές περιπτώσεις το ρεπό δηλώνεται μόνο στα χαρτιά, επιβάλλοντάς μας ασταμάτητη κακοπληρωμένη εργασία για εβδομάδες. Οι εργαζόμενοι μπορεί να εργάζονται 8 ώρες τις Κυριακές, δηλώνονται όμως 5 για να μην δικαιούνται ολόκληρη μέρα ανάπαυσης. Όχι μόνο δεν δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας, αλλά αντιθέτως οι απολύσεις είναι στην ημερήσια διάταξη της εργοδοσίας και παράλληλα οι ευέλικτες μορφές εργασίας κατακλείζουν το εμπόριο. Μας θέλουν φθηνούς, ευέλικτους, αναλώσιμους και αφοπλισμένους. Να τους κόψουμε, συνάδελφοι, την όρεξη. Μπορούμε. Η συμμετοχή δεκάδων νέων συναδέλφων μας στις απεργίες τόσο στις 10 Ιούνιου όσο και σήμερα, το βήμα που έκαναν να οργανωθούν στο σωματείο τους είναι εγγύηση γι' αυτό. Είναι ξεκάθαρο για μας ότι η μάχη που δίνουμε εκατοντάδες σωματεία, χιλιάδες εργαζόμενοι σε όλη τη χώρα αυτές τις μέρες για να αποσυρθεί εδώ και τώρα το αντεργατικό νομοσχέδιο που δίνει πιάτο τη ζωή μας στους επιχειρηματικούς τομείλους, είναι και ταυτόχρονα μάχη για να καταργηθούν όλοι οι νόμοι και οι διατάξεις που διευθετούν το χρόνο εργασίας, όλοι οι νόμοι των ευέλικτων εργασιακών σχέσεων, οι νόμοι που ξυλώνουν την Κυριακάτικη Αργία. Για εμάς, σύγχρονο και προοδευτικό σήμερα, που η τεχνολογία και η επιστήμη έχουν κάνει άλματα, είναι να δουλεύουμε λιγότερες ώρες και μέρες, να δουλεύουμε με σταθερό συνεχόμενο ωράριο εργασίας, να μην εργαζόμαστε τις Κυριακές, να είναι μέρα ξεκούρασης για εμάς, τις οικογένειές μας, τους φίλους μας. Σύγχρονο και προοδευτικό είναι να εργαζόμαστε και να απολαμβάνουμε όλα όσα σήμερα έχουμε ανάγκη και μας στερούν οι εκμεταλλευτές μας για να εξασφαλίζουν κέρδη καταδικάζοντάς μας σε χαμοζωή. Δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις με ψηλά το κεφάλι, με αισιοδοξία ότι μπορούμε να φέρουμε τα πάνω κάτω και να βγούμε νικητές σε αυτό το πόλεμο. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.